Την αντίδραση της ελληνικής πολιτείας και της εκκλησίας έχουν προκαλέσει οι αλβανικές αρχές που 9 μέρες μετά τη δολοφονία του Κωνσταντίνου δεν έχουν παραδώσει ακόμη τη σωρό στην οικογένειά του. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως η μητέρα του, που δεν αντέχει άλλο, ίσως παραλάβει το άψυχο σώμα του παιδιού της στα ξημερώματα. Οι αλβανικές αρχές φοβούνται τον κόσμο που θα μαζευτεί, την οργή που σιγοβράζει, τη μάνα που θα τους κοιτάξει στα μάτια. Ο σεβασμός προς τους νεκρούς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επιδείξουν όλοι. 9 μέρες μετά το τραγικό τέλος του Κωνσταντίνου, η οικογένειά του αναγκάστηκε να υποβάλει εκ νέου αίτημα για να της παραδοθεί η σωρός. Το ίδιο αίτημα απέστειλε και ο πρόεδρος ελληνικής μειονότητας στον Αλβανό πρόεδρο. Τα ερωτήματα σκληρά αμήλικτα. Γιατί δεν σχηματίζεται δικογραφία βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, εφόσον ο Κωνσταντίνος Κατσίφας είχε και ελληνική υπηκότητα? Ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Λικουρέζος, που ανέλαβε την υπόθεση, εξηγεί. Οι ελληνικοί νόμοι εφαρμόζονται και σε εγκλήματα που διαπράττονται στην αλλοδαπή εναντίον Ελλήνων, από αλλοδαπό. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι ο πυρήνας της όλης υπόθεσης είναι τα τύρανα. Αυτό που θα επιχειρήσω να κάνω είναι να πληροφορηθεί ο πολιτικός και ο νομικός κόσμος τουλάχιστον των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα σήμερα. Τι έχει γίνει με το κινητό τηλέφωνο του Κωνσταντίνου? Έχει ζητηθεί άρση του απορρίτου, η οποία ενδεχομένως δώσει χρήσιμα στοιχεία? Δεν έχει τεθεί θέμα ακόμα προς το παρόν. Κλιμάκιο της ελληνικής αστυνομίας βρέθηκε στην Αλβανία προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες της εκτέλεσης του Κωνσταντίνου. Ο αρχηγός της αλβανικής αστυνομίας αρνήθηκε πάντως ότι υπάρχει βίντεο από ντρόουν με ανταλλαγή πυροβολισμών και επιμένει ότι δεν υπήρξαν αξιόπινες πράξεις αστυνομικών. Ο εθνομάρτυρας Κωνσταντίνος Κατσίφας παραμένει άταφος για ένατη συνεχόμενη ημέρα. Πρέπει να σταματήσει κάθε συζήτηση για ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να απελαθούν από τη χώρα όσοι Αλβανοί έχουν διαπράξει ποινικά αδικήματα. Η μάνα τώρα μετρά τις ώρες, τα λεπτά για τη μεγάλη στιγμή του αποχαιρετισμού. Ήξερε την επιθυμία του Κωνσταντίνου. Για το λεβέντι μου, για το παλικάρι μου που μου το φάγανε. Πήραμε τη συγκατάθεση από τον πατέρα για να προτείνουμε στην ελληνική κυβέρνηση η ταφή του να γίνει στο νεκροταφείο των Ελλήνων, εκεί που ο Κωνσταντίνος πονούσε. Ο Αρχιεπίσκοπος και αρκετοί Μητροπολίτες δεν έκρυψαν τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι οι γονείς του Κωνσταντίνου Κατσίφα δεν πήραν αμέσως τη σωρό του παιδιού τους για να το κηδέψουν. Είναι στη Βορειοήπειρο Έλληνες που το θαυμάζουμε με όλα αυτά που έγιναν, αλλά καλύτερα θα μας έλεγε ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο Τυράννων, ο οποίος ξέρει καλύτερα. Σύνδεση με τους βουλιαράτες και τη Μέρη